Χαίρετε! Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου στο YouTube. Αυτό το βίντεο το έχω φτιάξει για να σας περιγράψω το κανάλι μου σε όσους δεν το γνωρίζετε ήδη, να μιλήσω για το σκοπό του καναλιού, το ρόλο μου εμένα εδώ πέρα και γενικά να σας δώσω ένα στίγμα του τι κάνουμε σε αυτό το κανάλι. Αυτό το βίντεο ανεβαίνει σήμερα στο κανάλι, αλλά θα βρίσκεται καθημερινά στη σελίδα για όσους επιστρέφουν για πρώτη φορά στο κανάλι. Λοιπόν, ε, το κανάλι μου το έχω φτιάξει στο YouTube το 2011. Καταρχάς το έφτιαξα για να ανεβάζω στο YouTube τις εκπομπές τις οποίες συμμετείχα ως ψυχολόγος, ώστε αν θέλουν οι φίλοι μου οι διαδικτυακοί να μπορούν να δουν τις εκπομπές είτε για δεύτερη φορά, είτε να τις δουν για πρώτη φορά, δεν τις έχουν προλάβει στην τηλεόραση. Έκτοτε έγιναν πάρα πολλά πράγματα από το 2011 μέχρι σήμερα. Το πιο σημαντικό ήταν ότι το Μάρτιο του 2018 ξεκίνησα να έχω καθημερινή τηλεοπτική εκπομπή στο κανάλι Σίγμα στην Κύπρο, η οποία είχε τον τίτλο «Θέκλα μιλάμε ανοιχτά». Και έτσι από το Μάρτιο του 2018 ανέβαζα καθημερινά τις εκπομπές που κάναμε στην Κυπριακή τηλεόραση. Όλες αυτές οι εκπομπές υπάρχουν σε ένα από τα playlist του καναλιού. Το κανάλι μας αυτή τη στιγμή έχει 40 λίστες, 50, 50 λίστες, 50 playlists, έτσι ονομάζονται στο YouTube playlist, 50 λίστες, οι οποίες περιέχουν βίντεο με παρόμοια θεματική. Τον Αύγουστο του 2019, για όσους δεν είστε εδώ στο κανάλι πολύ καιρό και τώρα με γνωρίζετε, αποφάσισα να σταματήσω την αρχή συνταξία και παρουσίαση καθημερινής τηλεοπτικής εκπομπής και να φωσιωθώ στο YouTube. Έχτοτε ανεβάζω καθημερινά από ένα μέχρι τρία βίντεο, τα οποία ονομάζουμε vlog, που σημαίνει βίντεο blog, ανάρτηση με βίντεο, στο οποίο συνήθως απαντάω σε επιστολές που μου στέλνουν οι άνθρωποι που παρακολουθούν το κανάλι. Ε, υπάρχει διαδικασία για να γίνει μια επιστολή βίντεο, η οποία είναι να μου στείλει κάποιος την ιστορία του ή το θέμα που θέλει να αναπτύξω στην ηλεκτρονική μου διεύθυνση, η οποία είναι thekla.at.gr Στην περιγραφή κάθε βίντεο υπάρχει η ηλεκτρονική μου διεύθυνση και επίσης υπάρχει και στην περιγραφή του καναλιού. Θέλω να σας διευκρινίσω ότι δεν απαντάω ε, προσωπικά email του στυλ, ε, σου στέλνω ένα email για να μου απαντήσεις προσωπικά και να μου κάνεις με αυ κατά αυτόν τον τρόπο ψυχοθεραπεία, ψυχοδιάγνωση μέσω email ή μέσω μηνυμάτων στα διάφορα messenger στο social media, στα messenger του facebook, στα messenger του instagram, στα messenger του twitter, στα messenger του linkedin ή οπουδήποτε αλλού διατηρώ λογαριασμό. Για να κάνω vlog, στέλνει κάποιο την ιστορία του το θέμα που θέλει να αναπτύξω σε μορφή επιστολή, η οποία δεν πρέπει να ξεπερνά τι 600 λέξει. Το λέω αυτό γιατί πολλέ φορέ λαμβάνω επιστολέ 2.000 λέξει, 3.000 λέξει. Δεν μπορώ να, να διαχειριστώ τόσο μεγάλε επιστολέ. Αν κάποιο έχει την ανάγκη να γράψει 2 και 3 και 4.000 λέξει, σημαίνει ότι χρειάζεται οπωσδήποτε να πάει σε ψυχολόγο από κοντά και δεν εμπίπτει μέσα στο δικό μου ρόλο το να διαβάσω αυτές τις επιστολές και να απαντήσω προσωπικά. Και το email θα γίνει vlog εάν δεν έχει ξαναγίνει παρόμοιο θέμα και τα email γίνονται επιστολές με τη σειρά. Έχει αναμονή. Αυτή τη στιγμή, σήμερα που σας φτιάχνω αυτό το vlog και είμαστε στα τέλη του Φεβρουαρίου του 2020, η αναμονή είναι στους 5 μήνες. Δηλαδή 5 μήνες μετά που θα σταλεί ένα email γίνεται vlog. Και εννοείται ότι τα email διαβάζονται ανώνυμα. Σε καμία περίπτωση δεν, ε, ε, δεν αποκαλύπτω τα στοιχεία του αποστολέα της επιστολής. Υπάρχει πλήρης εμπιστευτικότητα. Ποιος είναι ο σκοπός του καναλιού. Ο σκοπός του καναλιού είναι η ψυχοεκπαίδευση. Η λέξη ψυχοεκπαίδευση είναι ένας νεολογισμός που χρησιμοποιεί σε πρώτη η στενή μου συνεργάτηση, η Δ. τον Θεοδοσίου και τον χρησιμοποιώ και εγώ, που σημαίνει «Μαθαίνω πράγματα γύρω από την επιστήμη τη ψυχολογίας, μαθαίνω πράγματα γύρω από την ψυχική λειτουργία του ανθρώπου και γύρω από τις ανθρώπινες σχέσεις». Οποιοδήποτε βίντεο ή σχόλιο δικό μου στο κανάλι δεν υποκαθιστά ούτε τη συνάντηση προσωπικά με ψυχολόγο, Ούτε την, ψυχο, την επίσημη ψυχολογική διάγνωση, ούτε την ψυχοθεραπεία. Σε καμία περίπτωση. Αυτό το λέω ως disclaimer. Ε, ο σκοπός του καναλιού είναι η ψυχοεκπαίδευση όπως ανέφερα και επίσης η ψυχική καλλιέργεια. Όραμά μου είναι μέσα από το κανάλι και εγώ και εσείς μαζί να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι να αποκτήσουμε περισσότερες γνώσεις γύρω από τον άνθρωπο και τη λειτουργία του ανθρώπου, τη ψυχική λειτουργία του ανθρώπου, να αποκτήσουμε ενσυναίσθηση και να μπορέσουμε να καλυτερεύσουμε τις δικές μας ζωές μόνο. Γιατί ο καθένας μόνο τη δική του ζωή μπορεί να καλυτερεύσει, το δικό του εαυτό μπορεί να αλλάξει, αλλά όταν αλλάξουμε τη δική μας ζωή, όταν αλλάξουμε το δικό μας εαυτό, αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο και στους γύρω μας. Πώς γίνεται ο μετριασμός των σχολείων σε αυτό το κανάλι. Θα έχετε παρατηρήσει όσοι έχετε δει κάποια από τα βίντεο ότι μπαίνω και βάζω like και καρδούλες σε κάποια βίντεο με τα οποία συμφωνώ, σε κάποια, άλλα, σε κάποια σχόλια με τα οποία συμφωνώ, σε κάποια άλλα σχόλια που διαφωνώ γράφω την άποψη μου από κάτω και κάποια άλλα σχόλια τα αποκρύβω. Αποκρύβονται σχόλια τα οποία περιέχουν ρητορική μίσους Ρητορική μίσου εναντίον των γυναικών, εναντίον ευπαθών κοινωνικών ομάδων κλπ. Αποκρύβονται σχόλια τα οποία προσβάλλουν τον αποστολέα της επιστολής, σχόλια τα οποία δείχνουν κακόβουλη πρόθεση. Ε, ζούμε σε ελευθερία, ζούμε σε δημοκρατία, όμω αυτό ο διαδικτυακό χώρο, το κανάλι εδώ πέρα, είναι ένα διαδικτυακό χώρο που δημιούργησα εγώ εδώ και 9 χρόνια, μου ανήκει ως διαδικτυακός χώρος. Οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται εδώ στο κανάλι και οι, οι χιλιάδες συνδρομητές, αυτή τη στιγμή νομίζω είμαστε πάνω από 37.000 συνδρομητές, αλλά και οι 170.000 άνθρωποι που μπαίνουν κάθε μήνα στο κανάλι, γιατί μπαίνουν στο κανάλι μας και άνθρωποι που δεν είναι εγγεγραμμένοι, επειδή εγώ ξεχνάω να λέω σε κάθε βίντεο: Πατήστε like και πατήστε εγγραφή στο κανάλι. Είναι καλή ιδέα να πατήσει κάποιο εγγραφή στο κανάλι και να πατήσει και το καμπανάκι δίπλα από την εγγραφή, ώστε να του έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που υπάρχει καινούριο βίντεο. Ε, οι άνθρωποι που βρίσκονται εδώ βρίσκονται γιατί επέλεξαν να βρίσκονται επειδή του αρέσουν αυτά που λέω. Οπότε δικαιούμαι, εάν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι, ε, λειτουργούν με τρόπο ως trolls ή ως haters, να τους αποκρύβω από το κανάλι. Ε, αυτή την περίοδο, είμαστε στην άνοιξη του 2020, μπαίνουμε στην άνοιξη σε λίγες μέρες, αυτή την περίοδο έχει από το Δεκέμβριο του 2019, φτιάχνω δύο vlogs τη μέρα ένα vlog το πρωί στις 11 και ένα vlog το βράδυ στις 8. Ο λόγος που φτιάχνω δύο vlogs τη μέρα είναι επειδή έχουν μαζευτεί πάρα πολλά email που περιμένουν να γίνουν επιστολές και θα φτιάχνω δύο vlogs τη μέρα μέχρι να καταφέρω να μηδενίσω το κοντέρ. Όταν καταφέρω να μηδενίσω το κοντέρ θα φτιάχνω ένα vlog τη μέρα. Δεν ξέρω πόσους μήνες θα πάρει. Θα πάρει περίπου 5-6 μήνες νομίζω ακόμη μέχρι να μηδενιστεί το κοντέρ. Ε, ο λόγος που θα κάνω ένα βίντεο τη μέρα, ξέρω από το καλοκαίρι και μετά, δεν ξέρω πότε θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο που είναι, είναι τόσο λίγες οι επιστολές που περιμένουμε ώστε να βγαίνουμε ένα βίντεο τη μέρα. Ε, ο λόγος είναι γιατί είναι πάρα πολύ κουραστικό να βγαίνουν δύο βίντεο τη μέρα, γιατί ένα βίντεο θέλει πολύ προετοιμασία, θέλει προετοιμασία α, στην επεξεργασία της επιστολή, την προετοιμασία στην αλλαγή των στοιχείων ώστε να μην αποκαλύπτεται η ταυτότητα του αποστολέα, επειδή πολλοί από εσά στη βιάση σα και στην αγωνία σα γράφετε στοιχεία που μπορεί να προδώσουν ταυτότητά σα, και επίση θέλει πολύ δουλειά ώστε μετά να μετριάζουν τα σχόλια. Προ το παρόν, μην ανησυχείτε, για του επόμενου 5-6 μήνε θα βγαίνουν δύο vlogs τη μέρα εκτό απρόπτου. Επίση βγαίνουν κάποια έκτακτα vlogs, τα οποία είναι για θέματα που είτε έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα, είτε έχουν να κάνουν με κάποιο θεωρητικό θέμα τα οποία βγαίνουν έκτακτα, βγαίνουν ως έκτακτα, λόγω του ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη να μηδενιστούν τα βίντεο που περιμένουν και να γίνουν vlogs. Ε, για όσους δεν το γνωρίζετε, από τον Ιανουάριο, νομίζω αρχές του Ιανουαρίου, με μέσα Ιανουαρίου, έχω ενεργοποιήσει και τη λειτουργία συμμετοχή στο κανάλι, η οποία είναι προαιρετική. Δεν είναι υποχρεωτικό κάποιος να παρακολουθεί τα βίντεο να συμμετέχει στη λειτουργία συμμετοχή. Η συμμετοχή είναι μια μικρή μηνιαία συνδρομή που μπορεί να επιλέξει να δώσει κάποιος για να στηρίξει το κανάλι. Υπάρχουν δύο πακέτα στη συμμετοχή, το πακέτο στηρίζω το κανάλι 1 και το πακέτο στηρίζω το κανάλι 2. Το πακέτο στηρίζω το κανάλι 1 στοιχίζει 5 ευρώ μηνιαίως, 4,99, 5 ευρώ δηλαδή, το οποίο δίνεται κάθε μήνα και κάποιος ο οποίος μπαίνει στο, στη συμμετοχή παίρνει και ένα ανάλογο σήμα δίπλα από το όνομά του, ένα μικρό σηματάκι πράσινο τον πρώτο μήνα μετά αλλάζει χρώμα. Λοιπόν, όσοι βρίσκονται στο πακέτο στηρίζω το κανάλι 1 το οποίο είναι 5 ευρώ μηνιαίος, έχουν ως προτέρημα, έχουν ως κάτι εξτρά, το κάθε Δευτέρα να έχουν ένα βίντεο στο οποίο να διαβάζω το βιβλίο μου «Η ανατομία μιας γυναίκας» που είναι το πρώτο βιβλίο μου που έχει εκδοθεί το 2005, το οποίο το διαβάζω ε, σε βίντεο, τα οποια διαρκουν διαρκούν περίπου μισή ώρα, 25-30 λεπτά, διαβάζω το βιβλίο και το σχολιάζω. Το βιβλίο αυτό, η ανατομία μιας γυναίκας, καθώς και το δεύτερο βιβλίο που έχω γράψει και οι άνδρες έχουν ψυχή, μπορεί οποιοδήποτε θέλει, χωρίς να πληρώσει ούτε σεντ, να τα βρει δωρεάν στην ιστοσελίδα μου, θεκλαπετρίδου.com, εκεί που λέει εκδόσεις, στις ηλεκτρονικές εκδόσεις πάνω πάνω βρίσκονται σε φλίπου και τα δύο πρώτα μου βιβλία δωρεάν, να τα διαβάσει κάποιο online από την ιστοσελίδα μου. Όσοι επιλέξουν το, πα το πακέτο στηρίζω το κανάλι 2, πέρα από το ίδιο ε, προτέρημα που θα έχουν κάθε Δευτέρα να με ακούν να διαβάζω το βιβλίο, είπαμε όποιος δεν, θα, δεν θέλει να πληρώσει και δεν θέλει να συμμετέχει στη συμμετοχή μπορεί να το διαβάσει το βιβλίο, έχουν ως προτέρημα να βλέπουν πιο νωρίς τα έκτακτα βίντεο προτού αυτά γίνουν δημόσια. Αυτά για τη συμμετοχή, ξαναλέω, δεν είναι υποχρεωτική, είναι προαιρετική. Ευχαριστώ πολύ τους φίλους που δείχνουν την αφοσίωσή τους με αυτόν τον τρόπο στο κανάλι. Το τελευταίο πράγμα για το οποίο θέλω να σας μιλήσω είναι ότι τόσο εγώ όσο και ο Δ. Ιστονίκη Θεοδοσίου είμαστε στην ευχάριστη θέση να ξεκινήσουμε τη δουλειά που θέλουμε να κάνουμε σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο με τα σεμινάρια, τα ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια. Αυτή τη στιγμή έχει οριστεί το πρώτο ψυχοεκπαιδευτικό σεμινάριο, το οποίο θα γίνει στην Αθήνα στις 15 Μαρτίου 2020, στις 3 με 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Τιτάνια στο κέντρο. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα σας βάλω τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο, που πατώντας πάνω σε αυτό μπορείτε να εξασφαλίσετε τα εισιτήρια σας για το σεμινάριο. Τα εισιτήρια για το σεμινάριο στοιχίζουν μόνο 20 ευρώ και περιλαμβάνουν και την τιμή του καφέ και του κεραστικού που θα γίνει στο διάλειμμα. Όπω έχουμε πει και σε άλλα βίντεο που κάναμε μαζί με τη Δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου, που μιλήσαμε για το περιεχόμενο των σεμιναρίων, είναι πολύ χαμηλή η τιμή του εισιτηρίου, γιατί η φιλοσοφία μα είναι η ψυχοεκπαίδευση να είναι, είναι προσβάσιμη από όλου. Μετά από αυτό το πρώτο σεμινάριο στην Αθήνα, το οποίο είναι εισαγωγικό για τα συναισθήματα, θα ακολουθήσουν και άλλα σεμινάρια και στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που επιλέγετε το κανάλι μου για την ψυχοεκπαίδευση σας. Ευχαριστώ πολύ τους παλιούς οι οποίοι είστε πολύ αγαπημένοι, πολύ αγαπημένοι και πολύ αγαπημένοι. Έχουμε γίνει μια μεγάλη αγαπητική οικογένεια εδώ στο YouTube και καλωσορίζω τους νέους φίλους στο κανάλι μας. Ελάτε να ψυχοφεληθούμε αν μπορούμε να το πούμε αυτό. Έχετε την αγάπη μου όλοι.